Είχα μείνει με τα χέρια κατεβασμένα κάτω από το τραπέζι και μόνο κρατούσα ένα μεγάλο άσπαστο καρύδι. Στην αρχή το πίεζα από διάφορες μεριές και φυσικά εκείνο τη στεκόταν. Κατόπιν εξαφανίστηκε μέσα στην παράμονη μου σαν να έκανε ένα απρόθετο ταχυδακτυλουργικό κόλπο. Αλλά δεν μπορούσα να το ξεχάσω και τα χέρια μου δεν έμειναν σε ησυχία. Κρυμμένος στον πυρήνα ενός σκληρού κελίφους, φόλιαζε ο ρηκυδωμένος καρπός του καρδιού, όπως ο εγκέφαλος στο κρανίο. Δεν μπόρεσα να κάνω άλλη υπομονή και έσπρωξα με δύναμη τον καρπό στη γωνία του τραπεζιού χωρίς να με δει κανείς. Και το τσόφλι έσπασε. Μόνο εγώ το αντιλήφθηκα. Εκείνη τη στιγμή εγώ και ο καρπός του καρδιού αλλάξαμε θέσεις. Εγώ έγινα ο καρπός και ο καρπός έγινε εγώ.